Τρίτη ώρα τρεις. Επιστρέφουμε για να δούμε ένα θέμα που φέτος αφορά σε λιγότερους Έλληνες. Έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης, με τις αλλαγές τις οποίες δρομολόγησε η κυβέρνηση και οι οποίες κοινοποιήθηκαν χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Κοντά μας και πάλι ο Πέτρος Λιωδάκης για να δούμε όλες αυτές τις αλλαγές και κατά πόσο θα επηρεάσουν και ποιους φυσικά. Πέτρο, φαίνεται ότι φέτος όχι απλά θα λάβουν λιγότεροι το επίδομα θέρμανσης, αλλά και αυτό θα είναι ψαλιδισμένο. Χαρτζηλίκι θα είναι. Βίκυ, είπες πριν ότι αφορά λιγότερους, προφανώς αφορά λιγότερους, αλλά και αυτούς πλέον που πληρούν τα κριτήρια δεν ξέρω πόσο τους αφορά. Και νομίζω ότι και όταν θα το λάβουν πια το επίδομα θέρμανσης. Όταν, σωστά το είπες. Όταν θα το λάβουν, δεν θα έχει και κανένα νόημα και αμφιβάλλω κατά πόσο θα έχουν προμηθευτεί οι πετρέλαιο. Ακριβώς, γιατί το επίδομα περιορίζεται σε τέτοιο βαθμό για τους λιγότερους πλέον που το δικαιούνται, που στην ουσία δεν μπορεί να καθορίσει την απόφαση οποιοδήποτε νοικοκυριού για το εάν θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Να τα πάρουμε με τη σειρά και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Κρήτη. Αφενός το ξέραμε, το περιμέναμε ότι θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια, κάποιοι θα μείνουν απ' έξω καθώς έπρεπε να μειωθούν τα χρήματα που διατίθενται για το κονδύλι του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ήταν όμως αυτό αρκετό από ό,τι φαίνεται για να υπάρξει το απαραίτητο ψαλίδι στον προϋπολογισμό. Εν τέλει και το ποσό του επιδόματος μειώνεται δραστικά με διάφορους τρόπους. Αφενός, το ποσό της επιδότησης που πέρυσι ήταν 35 λεπτά ανά λίτρο πέφτει φέτος στα 25 λεπτά ανά λίτρο. Κατά δεύτερον, μειώνεται και η ανώτατη κατανάλωση που επιδοτείται. Πέρυσι επιδοτούνταν τα πρώτα 120 τετραγωνικά για οποιοδήποτε σπίτι με 5 λίτρα ανά τετραγωνικό στην Κρήτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος, ότι για ένα μεγάλο σπίτι άνω των 120 τετραγωνικών επιδοτούνταν τα πρώτα 600 και μόνο λίτρα. Επί 35 λεπτά το λίτρο σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2014-2015 ήταν 210 ευρώ. Φέτος το μέγιστο ποσό θα είναι μόλις 125 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μείωση 40%. Και περίμενε, δεν τελείωσα. Αυτό αφορά έγκαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί σε αυτούς επιδετούνται πλέον 100 αντί για 120 τετραγωνικά, με 25 λεπτά αντί για 35, πάμε λοιπόν στο 60% του περσινού. Για τους άγαμους επιδοτούνται τα πρώτα 80 τετραγωνικά, που σημαίνει μέγιστο ποσό επιδόματος 100 ευρώ για όλο το χειμώνα. Αυτή πέρυσι... Αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, διότι για έναν άγαμο Πέτρο νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν εισόδημα που δεν θα ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Οκ, να μειωθούν τα κριτήρια, όχι ότι όποιος βγάζει 12.500 ευρώ έχει τη δυνατότητα να βάλει το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά σε αυτούς που θα το δώσεις να πιάνει τόπο, βρε αδερφέ, δηλαδή με 100 ευρώ, όταν σύμφωνα και με τον πρόεδρο των βενζινοπολιών των Χανίων, με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, ένα μέσο σπίτι σε ένα ήπιο χειμώνα για να ζεσταθεί κανονικά θέλει περίπου 1.000 με 1.200 λίτρα. Τι σημαίνει αυτό? 1.000 ευρώ για το χειμώνα. Θα έρθει τώρα το κράτος, θα σου δώσει τα 100 και θα πεις, α, εντάξει, μείναν μόνο 900, τα βάζω από την τσέπη μου. Είναι σαφές ότι το επίδομα θέρμανσης δεν αποτελεί φέτος κίνητρο για κανέναν για να χρησιμοποιήσει πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί θα είναι αυτοί που και φέτος θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μέθοδους θέρμανσης με όποια επικινδυνότητα κρύβουν οι οικονομικές εξ αυτών, γιατί άμα πας σε εναλλακτική μέθοδο, τη φθηνή θα διαλέξεις. Το μόνο θετικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Είναι μειωμένη κατά περίπου 10 λεπτά το λίτρο, γύρω στα 80 με 85 λεπτά κυμαίνεται η τιμή του λίτρου σήμερα. Δεν χρειάζεται να βιαστεί κάποιος, δεν κάνει κρύο σήμερα, δεν θα κάνει κρύο για τις επόμενες ημέρες. Όπως μας είπε ο κύριος Κότσος, η τιμή αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Δεν ρίσκαρε να κάνει. Πότε περιμένουν όσοι δεν έχουν προμηθευτεί μέχρι τώρα? Λίγο. 3 με 4 ημέρες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι ρυψοκίνδυνο να γίνουν. Δεν έκανε ο άνθρωπος, δεν θέλει να ρίξει κάποιον σε κάποια παγίδα εν αγνία του. Αλλά έως και τη Δευτέρα, Τρίτη, η τιμή πιθανότατα θα είναι και χαμηλότερη από τη σημερινή. Κάτι τελευταίο σε σχέση με το επίδομα είναι ότι καταργήθηκε και η προκαταβολή του 25%. Θα μου πεις το 50, αυτά τα 50 ευρώ που μπορούσες να πάρεις μπροστά, να βάλεις και εσύ τα όσα λίγα είχες για να πάρεις πετρέλαιο, πλέον δεν υπάρχουν. Όσοι
καταφέρουν να βρουν λεφτά μόνοι τους για να βάλουν πετρέλαιο και καταθέσουν την αίτηση μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πληρωθούν στις 5 Φεβρουαρίου. Όποιος βάλει πετρέλαιο 2, 3, 4 Ιανουαρίου κτλ. Θα πάρει τα λεφτά όταν δεν θα χρειάζεται πετρέλαιο τον Ιούνιο. Να σε ευχαριστήσω, Πέτρο. Πάμε να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Αμέσως επόμενες μέρες η εφαρμογή του συστήματος τάξης προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι τόσο για τα κριτήρια όσο και το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, όπως διαβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Ειδικότερα για τα κριτήρια που θα ισχύσουν, ο κύριος Αλεξιάδης αποσαφήνισε ότι το ετήσιο συνολικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ ετησίως για τους άγαμους και τις 20.000 για τους έγαμους, ενώ για κάθε παιδί θα προστίθεται το ποσό των 2.000 ευρώ. Δηλαδή μια οικογένεια με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ και δύο παιδιά θα έχει δυνατότητα να πάρει το επίδομα. Σε σχέση με την ακίνητη περιουσία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και των 200.000 ευρώ για τους έγκαμους. Σχεδόν 20 μέρες πριν το τέλος του χρόνου και ενώ το επίδομα για το 2015 δεν έχει ακόμα διανεμηθεί, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε πως τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί η σχετική απόφαση και δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Ακόμα ο κύριος Αλεξιάδης διαβεβαίωσε ότι για τις δηλώσεις που θα γίνουν μέχρι τέλος του έτους, το επίδομα θα καταβληθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου, ενώ εκείνες που θα κατατεθούν ως τα τέλη Μαΐου του 2016, το επίδομα θα τους καταβληθεί μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Ιουλίου. Για τη διαδικασία χορήγησης, ό,τι αφορά τις αγορές από 15 Δεκάτου μέχρι 30 Απριλίου 2016 που θα δοθεί το επίδομα, θα είναι για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 30 Μαΐου του 2016 και θα δώσουμε δυνατότητα στους πολίτες να καταθέσουν αιτήσεις σε δύο χρονικά διαστήματα για τις αγορές τους μέχρι 31 Δεκάτου για να πληρωθούν μέχρι 2 Φεβρουαρίου και για τις αγορές τους από 1-1 έως 30 Μαΐου για να πληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν χάνει κανένας τίποτα. Μπορούν και αγορές που γίνανε μέσα στο 2015 να αποζημιωθούν μέσα στο 2016 με το επίδομα. Άρα προχωράει κανονικά η διαδικασία για να μπορέσουμε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που αποφάσισε η Βουλή με το νόμο 4336 και στον προϋπολογισμό να ικανοποιήσουμε και αυτή την ανάγκη των πολιτών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών απέδωσε την καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος στο πλήθος των απαιτούμενων υπογραφών από τους αρμόδιους διευθυντές του Υπουργείου. Η καθυστέρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών, διότι δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Για να βγει το επίδομα θέρμανσης χρειάζονται υπογραφές 11 εισηγητών, 11 τμηματαρχών, 9 διευθυντών, 6 γενικών διευθυντών, 3 γενικών γραμματέων, 2 αναπληρωτών υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, καθυστέρησε. Είναι η διαδικασία που προβλέπει δυστυχώς το θεσμικό μας πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αλλάξουμε. Φεύγουμε από το πετρέλαιο θέρμανσης, πάμε στο νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη με τίτλο «Ταξίδι του μέλητος», το οποίο παρουσιάζεται απόψε στις 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων από τον Πολυχρόνη Κουτσάκη. Είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρουλάκης, θα μας πει ο ίδιος για αυτό το βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ταξίδι του μέλητος και άγνωστες πτυχές από την προσωπική ζωή κυρίως του Εθνάρχη. Ναι, είναι μεγάλα μυστικά, απόκρυφα. Αυτός κάνει ένα ταξίδι εν μέσω μικρασιατής εκστρατείας 7 μηνών στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή. Πάει Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο, Χόλιγουν, γυρίζει όλη την Καλιφόρνια, Σάντα Μόνικα. Μετά πάει Φλόριδα, γυρίζει όλη τη Φλόριδα, πάει Αβάνα. Σαντιάγκο ντε Κούμπα, παίρνει το Βενεζουέλα το βαπόρι και πάει, περνάει τον αισθημό του Πανάμα, πάει στη Λίμα του Περού, από εκεί στο Κούσκο, προς το Μάτσου Πίτσου. Είναι μια περιπέτεια, όλα αλήθεια. Άγνωστη παντελώς, γιατί είχε υποβαθμιστεί αυτό. Όπου βγαίνουν βέβαια πτυχές της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου που αγνοούμε μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Λέει στο οπισθόφυλλο ότι αυτή η αληθινή ιστορία αφήνει τα σκούρα γυαλιά, βάζει χρωματιστά και μας δίνει ένα διαχρονικό ανθρώπινο και πολιτικό μάθημα. Ποιο είναι αυτό, κύριε Ανδρουλάκη? Αυτό πρέπει να το ανακαλύψει ο ίδιος ο αναγνώστης, διαβάζοντας. Αλλιώς θα είμαστε διδακτικοί, θα κάνουμε πατριδογνωσία. Σκεφτείτε ότι συνήθως μιλάμε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το θριαμβευτή. Εγώ, ο Βενιζέλος που έχω μέσα, και αυτός μας διδάσκει, μας δίνει το μάθημα, είναι αυτός που είναι κομμένα τα φτερά του. Είναι συντετριμμένος, είναι μετέωρος. Και σκεφτείτε ότι μεταφράζει το Κηδίδη την ώρα που ταξιδεύει στην Αμερική, μέσα στο υπερογιάνιο, το Ακουιτάνια κλπ. Περιγράφει τη σικελική εκστρατεία των Αθηναίων, η οποία οδήγησε στον όλεθρό τους.
Δηλαδή έχει την αίσθηση της επερχόμενης καταστροφής. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλη την αγωνία του ενώ κάνει ταξίδι μέλητος, ας το πούμε έτσι, σε ηλικία 57 ετών. Πόσο διάστημα χρειαστήκατε για να συλλέξετε στοιχεία προκειμένου να συγγράψετε? Εγώ γράφω πολύ γρήγορα, αλλά δουλεύω χρόνια στο Βενιζέλο. Έχω κάνει πολλές δουλειές πάνω στο Βενιζέλο. Είμαι, όπως λέει και ο Φλωράης, Βενιζέλο-κομμουνιστής, με λέει πειρακτικά. Δηλαδή, αλλά έκανα η καινοτομία της δικής μου δουλειάς εδώ. Είναι, γιατί να ήρθα σήμερα από το Ίδρυμα Ελευθέρωσης Βενιζέλου, το σπίτι του Βενιζέλου. Η καινοτομία δικιά μου είναι ότι πάω από πλάγι τους δρόμους για να βρω καινούριες πηγές. Οι πηγές είναι γνωστές, εγώ πήγα από πλάγι τους δρόμους. Και έπεσα πάνω πραγματικά σε φοβερές ανακαλύψεις που είναι συναρπαστικές για τη ζωή του. Είναι πράγματι ένα συναρπαστικό ταξίδι, θα λέγατε, ναι, ναι, για τον αναγνώστη. Είναι, τον αναγνώστη το έκανε έτσι ώστε να το αγαπήσουν τα παιδιά μας. Γιατί απλώς η μονογραφία, ή δεν βλέπουν άγαλμα, το βλέπουν αεροδρόμιο και να μην ξέρουν πώς ήταν ο άνθρωπος Βενιζέλος. Ε. Ξαναφέρω στην επιφάνεια τον άνθρωπο Βενιζέλο, το Χανιώτη. Κάνετε ειδική αναφορά όμως και στη γυναίκα του, βεβαίως, αφού την Έλενα. Και σε όλες τις γυναίκες ζωής του. Είχε πολλές, να ξέρεις. Η αυτό... πρώτη ήταν η αγαπημένη όμως. Σωστά. Ναι, η πρώτη, φυσικό. Υπήρχε και πριν την πρώτη άλλη αγαπημένη. Εδώ, μάλιστα, ξαναθυμάται όταν είναι πάνω στο Μάτσου Πίτσου, όπου γνωρίζει μια εντυπωσιακή γυναίκα που τον θάμπωσε, τη Μαριανίτα Ρέγια Σκοτ, μια μηγάδα. Δηλαδή Ινδιάνα και Εγγλέζα μαζί, ας το πούμε, έτσι τη γνωρίζει. Του θυμίζει μια Μαριέτα Μητσοτάκη, που ήταν ο πρώτος του έρωτας. Ο πρώτος του έρωτας ήταν μια Μαριέτα Μητσοτάκη, του Νικολάου. Mm-hmm. Έτσι από... Και είχαν και μια μικροσυγγένεια μακρινή εξαχιστίας, λόγω του ότι η αδερφή του, η Κατίνκου, είχε παντρευτεί τον Μητσοτάκη, τον Κώστα, τον Εφέτη, πρώην βουλευτή, ας πούμε, κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα όλα τα... ο κόσμος θα μπορεί το να βράδυ, το απόγευμα σε 7:30 στο πνευματικό θα έχουμε μια πολύ έτσι δυναμική συζήτηση, πιστεύω. Πριν σας αποδεσμεύσω και επειδή θα ήθελα πολλά να ρωτήσω, αλλά δυστυχώς. Άστο, αφού πας να ρωτήσεις, το βλέπω στα μάτια σου. Θέλω μία κουβέντα, με μία κουβέντα να μου περιγράψετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα. Γιατί να με βάλετε να πω διδακτικά, θα σου πω μια μαντινάδα τα ωραία μάτια. Είστε και πολιτικός, δεν είστε μόνο συγγραφέα. Τα μάτια τα έχει να θωρούν, μα κάνουν και άλλη χρήση. Μιλούν εκεί που δεν μπορεί η γλώσσα να μιλήσει. Τι να πω τώρα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Εύχομαι να τα πούμε σε επόμενη επίσκεψη. Χαρά μου μεγάλη, ναι, να έχετε διαβάσει το βιβλίο. Να πούμε και άλλα μυστικά. Ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα πάμε στα επόμενα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε.